είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου. Κοιτάξτε τώρα πού τον βάζει ο Θεός, τον πληρωμένο με πνεύμα Άγιο Δαβίδ. Τον βάζει μέσα στην παρουσία του και του κάνει μαθήματα τριαδολογίας. Η κορυφαία δογματική. Εκεί, στο Δαβίδ. Γιατί έχει ανέβει σε ύψος ο άνθρωπος. Είναι αυτός ο οποίος ήταν βοσκός. Τον έβγαλε από τη Σκοπρία και τον έκανε προφήτη και βασιλιά. Πώς? Δια πνεύματος Αγίου. Εύρον Δαβίδ τον του ίεσε άνδρα κατά την καρδία να μου, εμού. Και τι λέει? Είπεν ο Κύριος, ο Πατέρας, προς τον Κύριό μου, Χριστός, κάθου εκ δεξιών μου, απολάμβανε τη δόξα μου. Την πρόσωπον προς πρόσωπον κοινωνία μας ως άνθρωπος και Θεός. Ως άνθρωπος μετά του Θεού. Δεν είχε κοινωνία πριν ο Υιός. Ως Λόγος. Βεβαίως. Θεός και Λόγος είχαν κοινωνία βέβαια. Πού το βλέπουμε αυτό? Στη Γένεση. Ας πράξουμε, ας ποιήσουμε έναν άνθρωπο. Κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών. Ας ποιήσουμε ποιοι? Ο Πατήρ, ο Λόγος και το Πνεύμα. Πάντοτε είχαν επικοινωνία. Τώρα όμως βλέπουμε ότι ο Λόγος έχει επικοινωνία με τον Πατέρα και ως Υιός ανθρώπου. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Κάτσε εδώ τώρα ως άνθρωπος να δοξάζεσαι σαν άνθρωπος. Για να βλέπουν οι επερχόμενες γενναίες τι δόξα τους περιμένει. Γιατί τι είπε ο Κύριος στην Αποκάλυψη? Όποιος νικά θα του δώσω να μοιραστεί μαζί μου το θρόνο μου. Όπως με δοξάζει ο Πατέρας θα του δοξάζω και εγώ. Την ίδια δόξα. Γι' αυτό ο Χριστός τι ονομάζεται? Κληρονόμη, λέει, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη Χριστού. Δηλαδή, ό,τι απολαμβάνει ο άνθρωπος Ιησούς στον ουρανό, θα το απολαύσουμε και εμείς οι ελεηνοί. Αλληλούια. Δόξα Κύριε. Συγκληρονόμος Χριστού. Είναι να τρελαίνεται κανείς. Αν συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς έχουμε πάθει, θα κάνουμε χρόνια να συνέλθουμε, το καταλαβαίνουμε αδελφοί. Έτσι τα ξεπερνάς όλα. Και τι σου είπαν και τι σου κάνανε. Αλλά αυτά μόνο όταν είσαι εν πνεύματι. Όταν φύγεις από την επιρροή, αρχίζει πάλι ο αργαλιός μέσα και δουλεύει και τι μου είπε και γιατί το είπε και γιατί το έκανε και εκείνος εκεί και αυτή εκεί και στη δουλειά μου και από εδώ και το παιδί μου. Ευτυχώς όμως που υπάρχει συχνότητα Πνεύματος Αγίου. Άμα αρχίζει και δουλεύει ο αργαλιός, να πάμε πάλι στα γόνατα. Και αν δεν μπορούμε να ενωθούμε γιατί πέφτουν σκέψεις, θα βάλουμε ένα CD εδώ, θα βάλουμε και τα ακουστικά, θα βάλουμε decibel, ή θα σπάσει το τύμπανό μας, ή θα σπάσει η καρδιά μας. Κάτι πρέπει να σπάσει πάντως, δεν γίνεται. Μην αφήνεις τον αργαλιό να δουλεύει. Μην τον αφήνεις. Κάνε ό,τι μπορείς. Ό,τι μπορείς πνευματικό για να αρχίσεις να παίρνεις τηλέφωνα και να αρχίσεις να θάβεις. Κήρυξε, άκουγε το κήρυγμα. Μείνε στα γόνατα. Και θα επανέλθει πάλι η ισορροπία στο μυαλό σου.